Το Πανεπιστήμιο Κρήτης τιμά τη μνήμη του Γερμανού καθηγητή Ανδρέα Χίλμπολ, ο οποίος ήταν το πρώτο θύμα του κορονοϊού στην Κρήτη πριν από ένα χρόνο. Όπως ανακοινώθηκε, το Εργαστήριο Μοντελοποίησης και Παρατήρησης του Συστήματος Εισγής του Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής Φυσικής του Πανεπιστημίου της Βρέμης και το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών του Τμήματος Χημίας του Πανεπιστημίου Κρήτης προσφέρουν 4 βραβεία Ανδρέας Χίλμπολ για να τιμήσουν τη μνήμη του. Ο Ανδρέας Χίλμπολ ήταν ένας νέος ερευνητής, ο οποίος εργαζόταν στο Εργαστήριο Μοντελοποίησης και Παρατήρησης του Συστήματος της Γης στο Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Φυσικής του Πανεπιστήμιου της Βρέμης και επισκέφθηκε το Τμήμα Χημίας και ειδικά το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών του Τμήματος Χημίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο πλαίσιο μιας ερευνητικής εργασίας. Είναι κρίμα που ένας νέος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που αγαπούσε την επιστήμη, αφοσιώθηκε στην μελέτη και στην κατανόηση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης και της κλιματικής αλλαγής, χτυπήθηκε από τον κορονοϊό. Ο Ανδρέας ήταν ένας ταλαντούχος νέος επιστήμονας, παρακινούμενος από τη δίψα του για καλύτερη κατανόηση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης και της κλιματικής αλλαγής και την αγάπη του για την εκπαίδευση της επόμενης γενιάς νέων επιστημόνων. Ήταν ένας εξαιρετικός και αφοσιωμένος ερευνητής, ένα ιδιαίτερα ευφυές άτομο, ένας εμπνευσμένος δάσκαλος και ένας παθιασμένος σύμβουλος, αναφέρει μεταξύ άλλων ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το Πανεπιστήμιο, για να τιμήσει την μνήμη αυτού του νέου ανθρώπου που υπηρέτησε την επιστήμη, καθιέρωσε 4 υποτροφίες για τα επόμενα χρόνια, οι οποίες θα είναι υποτροφίες για ένα μήνα, για ανταλλαγές μεταξύ φοιτητών και μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων μεταξύ του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου της Βρέμης. Θα καλύπτονται τα έξοδα της παραμονής στα 2 πανεπιστήμια για ένα μήνα.